Αρνός, δεύτερη εργασία 2.13, και μπροστά μας παιδιά ένα θεμάτα και πάνω στα ολοκληρώματα. Δεν θα λύσουμε όμως την ίδια παιδιά. Θα δείσουμε μια παραπλήσια για να δείτε τη διαδικασία και να λύσετε μετά αυτή και μόνοι σας. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα ολοκληρωματάκι. Αυτή είναι η συνάντηση. Τώρα παιδιά, αυτή η συνάντηση μπορεί να γραφεί και πιο απλά. Άμα σπάει στο κλάσμα θα γίνει 2 χ5 διαχύ και 3 χ4 διαχύ και χ δευτέρας διαχύ και 6 χ διαχύ και 1 διαχύ. Άρα, αν απλοποιήσεις χ5 με χ θα φύγουν, θα γίνει 2 χ4. Χ4 με χ θα φύγουν, θα γίνει 3 χ3. Χ4 με χ θα γίνει χ. Τα χ φεύγουν, κάνει 6 και 1 προς χ. Άρα, αντί να υπολογίσεις το ολοκλήρωμα που σου λέει, ισοδύναμα, έχεις να υπολογίσεις το ολοκλήρωμα του. 2 χ4 και 3 χ3 και χ και 6 και 1 προς χ. Και όλο αυτό τι έχει. Παιδιά, πρώτο βήμα για να υπολογίσουμε το ολοκλήρωμα. Τι είναι? Σπάει το ολοκλήρωμα σε πρόσθετες και αφαίρεσες. Άρα θα γίνει το ολοκλήρωμα του. Το γράψουμε εδώ. 2 χ4 δχ. Το δχ πηγαίνει επιμεριστικά στον πολλαπλασιασμό σε κάθε όρο, έτσι. Άρα συνοδεύει το κάθε τι. Συν το ολοκλήρωμα του 3 χ3 δχ. Συν το ολοκλήρωμα του χ δχ, συν το ολοκλήρωμα του 6 δχ, συν το ολοκλήρωμα του 1 προς χ δχ. Εντάξει, ωραία. Όταν έχετε παιδιά πολλαπλασιασμό, το νούμερο μπορεί άφοβα να πηδήξει απ' έξω. Έτσι, να μην συμμετάσχει δηλαδή στη διαδικασία της ολοκλήρωσης. Το ίδιο κάνουμε και στην παραγώγηση. Άρα το 2 βγαίνει απ' έξω και μέσα έχουμε χ4 δχ. Το 3 βγαίνει απ' έξω και μέσα έχουμε, εύκολο δεν είναι, χ3 δχ, συν χ, δηλαδή το χ στην πρώτη με δύο λόγια, δχ. Το 6 βγαίνει απ' έξω και μέσα μένει δχ, συν το ολοκλήρωμα του 1 προς χ δχ. Λοιπόν, παιδιά, σκοπός είναι να υπολογίσουμε αυτά εδώ τα ολοκλήρωματα. Άπαξ και υπολογίσουμε αυτά εδώ, έχουμε τελειώσει. Εδώ παιδιά θα πάμε στο τυπολόγιο της ΔΕΟ 13 για τα ολοκλήρωματα. Λοιπόν, για τις εξετάσεις παιδιά δεν χρειάζονται πολλά. 1, 2, 3, 4 τύποι και είστε καλυμμένοι. Δεν θέλει άλλο. Εντάξει. Δηλαδή, ο τύπος, το ολοκλήρωμα δχ κάνει χ. Δεύτερον, το ολοκλήρωμα του χ στην α δχ μας κάνει χ στην α και 1 προς α και 1. 3. Το ολοκλήρωμα του 1 προς χ επί δχ μας κάνει ελέν απόλυτη τιμή του χ. Και τέταρτον, το ολοκλήρωμα του εκθετικού του A στη χ κάνει A στη χ. Παιδιά, 4 τύποι. That's it. Εδώ λέει χ4. Για το χ4 θα πάμε εδώ και θα βάλουμε από α του 4. Άρα το ολοκλήρωμα θα είναι χ στην 4 και 1 προς 4 και 1. Δηλαδή χ στην 5 προς 5. Τόσο όμορφα, τόσο απλά. Άρα γράφουμε 2 επί χ στην 5 5 συν 3 επί. Πόσο κάνει αυτό? Χ στην τρίτη ολοκλήρωμα. Θα βάλεις εδώ από α το 3 και το ολοκλήρωμα θα γίνει χ στην 3 και 1 προς 3 και 1. Άρα είναι χ στην τετάρτη, τέταρτα. Το γράφουμε εδώ. Χ στην τετάρτη, τέταρτα. Μετά το ολοκλήρωμα του χ στην πρώτη, θα βάλεις εδώ από α το 1. Άρα θα γίνει χ στην 1 και 1 προς 1 και 1. Δηλαδή θα είναι χ στην δευτέρα, δεύτερα. Χ στη δεύτερα δεύτερα, συν 6 επί το ολοκλήρωμα του δχ, σπάμε τον πρώτο τύπο, κάνει χ, και το ολοκλήρωμα του 1 προς χ κάνει ελέν λογαριθμός απόλυτο χ. Και στο τέλος βάζουμε και τη σταθερά ολοκλήρωση σε, η οποία εκφράζει έναν οποιοδήποτε πραγματικό αριθμό. Λοιπόν, αυτό παιδιά είναι το αποτέλεσμα για το ολοκλήρωμα που ζητούσε η άσκηση. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, εντάξει. Το οποίο, παιδιά, τι σημαίνει πρακτικά το ολοκλήρωμα? Το ολοκλήρωμα κάνει το ανάποδο από την παράγωγο. Δηλαδή, για την παράγωγο, ενώ ξέρω τη συνάντηση τη μάνα και θέλω να βρω το παιδί της, την παράγωγο, ξέρω τη μάνα, θέλω το παιδί. Στο ολοκλήρωμα είναι το ανάποδο. Ξέρω το παιδί, δηλαδή ξέρω το αποτέλεσμα της παραγωγού και μέσω του ολοκληρώματος βρίσκω τη μάνα που το γέννησε. Δηλαδή, εν προκειμένου, παιδιά, τι?
Εμείς βρήκαμε ότι το ολοκλήρωμα αυτού νου είναι αυτό. Δηλαδή με δύο λόγια τι σημαίνει, ότι αυτή είναι η μάνα, η μάνα συνάντηση. Αν παραγωγήσεις τη μάνα, πρέπει να σου κάνει, αν τα έχουμε κάνει όλα σωστά, αυτή είναι εδώ τη συνάντηση. Και αυτό σου ζητάει, σου λέει, φίλε, επαλήθευσε το αποτέλεσμα όταν έχει κάνει όλα καλά. Η επαλήθευση, παιδιά, τι σημαίνει, ότι αν παραγωγήσουμε αυτό που βρήκαμε, το 2 χ πέμπτης πέμπτα συν 3 χ τετάρτης τέταρτα και χ δευτέρας δεύτερα και 6 χ και ελένα απόλυτο χ και σε, αν το παραγωγείς και τα έχεις κάνει όλα σωστά, θα πάει στην αρχική. Πάμε. Λοιπόν, παιδιά, η παράγωγος σπάει όταν έχω πρόσθεση και αφαίρεση. Άρα εδώ όπου βλέπετε πρόσθεση ή αφαίρεση, η παράγωγος επιμερίζεται. Άρα πάει εδώ στο καθένα, έτσι. Το 2 πέμπτα βγαίνει απ' έξω, άρα έχουμε την παράγωγο του χ πέμπτης. Το 3 τέταρτα βγαίνει απ' έξω, άρα έχουμε την παράγωγο του χ στην τετάρτη. Το 1 δεύτερο βγαίνει απ' έξω, έχουμε την παράγωγο του χ δευτέρας. Συν 6 από την παράγωγο του χ. Και η παράγωγος του ελέν απόλυτο χ και φυσικά η παράγωγος του σε. Για να τα παραγωγήσουμε παιδιά αυτά εδώ, θα δούμε τι βγάζει. Λοιπόν, εδώ είναι 2 πέμπτης. Η παράγωγος παιδιά του χ στην πέμπτη, αν πάμε στο τυπολόγιο των παραγωγών, θα δούμε τι. Η παράγωγος του χ στην πέμπτη. Δηλαδή, αν βάλεις όπου α το 5, αυτό θα είναι 5 χ στην 5 μείον 1. Δηλαδή, με δύο λόγια είναι 5 χ τετάρτης. Συν 3 τέταρτα. Η παράγωγος του χ τετάρτης θα βρεθεί, παιδιά, εάν πάμε εδώ στο τυπολόγιο και βάλουμε, αν βάλεις όπου α το 4, η παράγωγος θα είναι 4 χ στην 4 μείον 1. Δηλαδή είναι 4 χ στην τρίτη. Με την ίδια λογική, η παράγωγος του χ δευτέρας είναι 2 χ. Η παράγωγος του χ σκέτο, σύμφωνα με το τυπολόγιο, η παράγωγος του χ είναι μονάδα, άρα γράφουμε επί 1. Η παράγωγος του λογαρίθμου, παιδιά, είναι πόσο, του ελέν χ είναι 1 προς χ, 1 προς απόλυτο χ εν προκειμένου. Και το σε που είναι ένας σκέτος αριθμός, η παράγωγος του αριθμού, εξού και το α από τη λέξη αριθμός. Ο σκέτος αριθμός έχει παράγω 0. Λοιπόν, τα πενταράκια φεύγουν, τα τεσσαράκια φεύγουν, τα διαράκια φεύγουν, άρα τι παίρνουμε, 2 χ τετάρτης και 3 χ τρίτης και 1 επί χ και 6 και 1 προς απόλυτο χ. 1 προς χ αν το χ είναι θετικό. Άρα παιδιά πήραμε ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα με αυτό που έχουμε εδώ μέσα. Άρα επαληθεύσαμε τη διαδικασία της ολοκλήρωσης που κάναμε πρωτήτερα, ότι έγινε σωστά. Εσείς παιδιά τώρα με τις γνώσεις που αποκομίσαμε εδώ, μπορείτε να δοκιμάσετε να λύσετε και τη φετινή άσκηση και ο δάσκαλός σας είμαι στη διάθεσή σας για οτιδήποτε χρειαστείτε. Σας περιμένω στα εβδομαδιαία μαθήματα που κάνουμε στο κέντρο ΑΝΟΣ για τη ΔΕΟ 13 κάθε Τετάρτη και Πέμπτη και όλα αυτά με την ίδια απλότητα που τα απολαύσαμε και σήμερα, έτσι και στα μαθήματα. Και η επιτυχία είναι σίγουρη. Να έχετε όλα τα καλά του Θεού.